Ό,τι θα ισχύσει για όλε τι περιοχέ τη χώρα σε σχέση με τη λειτουργία των ναών, θα ισχύσει και στι περιοχέ του νησιού που έχουν τεθεί σε βαθύ κόκκινο. Δηλαδή την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, το Δήμο Χανίων και το Δήμο Κισάμου, αλλά και το Δήμο Φεστού. Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε και η δημοσίευση τη στο ΦΕΚ κόπασε την ανησυχία που είχε προκληθεί στου πιστού αυτών των περιοχών, οι οποίοι θέλοντα να συμμετέχουν στι ακολουθίε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ανέμεναν να δουν αν στι περιοχέ του θα ισχύσει κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν αλλάζει κάτι από ό,τι είδαμε στο ΦΕΚ, τα μέτρα ω ως... Προ την Εκκλησία για τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι κοινά και ενιαία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Παρατηρούμε στο Ρέθιμπλ ότι υπάρχει μια στασιμότητα μεν αλλά με αρκετά μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ανθρώπων που νοσούν. Ε, ο μεγαλύτερος αριθμός βέβαια είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο mm -hmm. με ανησυχεί όμως κύριε Δασκαλά, και το γεγονός ότι υπάρχει τώρα διασπορά στους υπόλοιπους Δήμους, δηλαδή σε Δήμους... Ε, ο, ο Ρινούς ή με μικρές κοινότητες που δεν υπήρχε έτσι μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε ε, ε, εστίες ε, κρουσμάτων. Ε, και μέσα σε, να νοσούν ολόκληρες οικογένειες και σε μικρά ε, χωριά με πολύ λίγους κατοίκους και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σύμφωνα με τον επίσκοπο Κονοσού, τα μέτρα που θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή πιστών στο εσωτερικό των ναών σε εύρος που θα εκτείνεται στα 25 τετραγωνικά μέτρα για κάθε πιστό και μάξιμο με 100 σε ναούς που έχουν αντίστοιχη χωρητικότητα, ενώ για τους εξωτερικούς χώρους προβλέπεται ένας πιστός ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και πάντα με τη χρήση διπλής μάσκας. Για τους χώρους των ναών, το ένα πρόσωπο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα για το ναό μέσα και μέχρι 100 άτομα στους ναούς εκείνους που έχουν τον όγκο και την δυνατότητα να φιλοξενήσουν αυτόν τον αριθμό των προσώπων. Στους δε προαυλίους χώρους είναι ένα πρόσωπο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή με δύο μέτρα απόστασης ο ένας άνθρωπος από τον άλλο. Επίσης, όπως είδαμε, το ΦΕΚΑ να γράφει την υποχρεωτική χρήση της διπλής μάσκας εντός και εκτό του ναού για τι ημέρε αυτέ. Το ίδιο έτοιμη για τι ακολουθίε τη Εβδομάδα των Παθών θα είναι και οι ιερεί αλλά και οι βοηθοί του, που όπω προβλέπετε θα συμμετέχουν στι ακολουθίε έχοντα υποβληθεί σε self-test, το οποίο θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας όπου έχουμε αποστείλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή από το πρωί τη Μεγάλη Δευτέρα. Έτσι, με τα μέτρα αυτά, νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ο Επίσκοπο Κονουσού κάλεσε του πιστού να είναι συνεπεί προ την τήρηση των μέτρων, προκειμένου αυτή τη δύσκολη περίοδο η συμμετοχή στι ακολουθίε να μην εμφανίζει συνοστισμό και κίνδυνο βέβαια διασπορά του ιού. Κανένα μα δεν επιθυμεί. Να θέσει σε κίνδυνο ούτε τη ζωή ενό άλλου ανθρώπου, ούτε και την ίδια του τη ζωή και να μπει σε μια περιπέτεια και μια μεγάλη ταλαιπωρία. Γι' αυτό καλούμε του ανθρώπου σήμερα, αυτή τη μεγάλη ημέρα τη Κυριακή των Βαΐων, που από το βράδυ μπαίνουμε μέσα στο ταξίδι τη Αγία και Μεγάλη Εβδομάδος με υπευθυνότητα, με την τήρηση των μέτρων. Με αγάπη και με αίσθηση ευθύνη να μετάσχουν στι ιερές ακολουθίε, να είναι συνεργάσιμοι σε όσα θα του υποδεικνύονται και από του ιερεί και από το βοηθητικό προσωπικό ε, του ναού, και έτσι να κυλήσουν οι ημέρε όμορφα και ομαλά. Ξαναλέω, με υπευθυνότητα και με ασφάλεια και κυρίω με τη χαρά τη συμμετοχή μα στι ακολουθίε των ημερών αυτών.